Γεια σας. Είμαστε μια χαρά. Χαιρόμαστε που σας βλέπουμε έστω και εξ αποστάσεως. Και είναι μεγάλη η χαρά μου δε που μέσα από αυτή την τηλεδιάσκεψη μου δίνεται η δυνατότητα και να ενημερωθώ αλλά και να αναδείξω τη σημασία του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι. Δεν μιλάμε συχνά για τα στελέχη της πρώτης γραμμής, για τους γιατρούς, για τους νοσηλευτές, για το υγειονομικό προσωπικό, αλλά είναι πολλές οι μάχες οι οποίες δίνονται ταυτόχρονα στην πρώτη γραμμή και μία από αυτές είναι και η μάχη την οποία δίνει το βοήθεια στο σπίτι, το οποίο επιτελεί ένα αθόρυβο αλλά εξαιρετικά σπουδαίο έργο, το οποίο νομίζω ότι ειδικά αυτές τις μέρες αποκτά μία ιδιαίτερη σημασία. Θέλω να συγχαρώ και τον Υπουργό για το γεγονός ότι άμεσα έσπευσε να ενισχύσει το πρόγραμμα με προσωπικό το οποίο βρισκόταν σε αδράνεια και το οποίο έχει τεθεί στη διάθεση του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε πολλούς δήμους οι οποίοι δεν είχαν ενταχθεί στο παρελθόν στο πρόγραμμα και έχουν ενταχθεί τώρα. Αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι η ενίσχυση του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι δεν είναι παροδική, είναι μόνιμη. Θα προσληφθούν σχεδόν 3.000 μόνιμοι υπάλληλοι στο πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι και όπως έχω συζητήσει πολλές φορές και με τους εργαζόμενους στο βοήθεια στο σπίτι, αυτοί οι οποίοι έχουν ειδική φροντίδα, ειδική εμπειρία στην κατοίκον φροντίδα, προφανώς και θα έχουν μια πρόσθετη μοριοδότηση όταν με το καλό προχειρηθεί το πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ήδη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και στο οποίο προσωπικά αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία. Θέλω να τονίσω επίσης και το πόσο σημαντικό είναι ότι έχουμε και πολλούς εθελοντές οι οποίοι υποστηρίζουν το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι. Έτσι μπορούμε να επεκτείνουμε και το εύρος της βοήθειας την οποία παρέχουμε σε συμπολίτες μας οι οποίοι την έχουν ανάγκη. Και θέλω και πάλι να πω ένα μεγάλο μπράβο, συγχαρητήρια σε όλες και σε όλους τους εργαζόμενους και νομίζω ότι η μεγαλύτερη ανταμοιβή που παίρνουν είναι κάτι πολύ απλό, είναι αυτό το οποίο δίνουν και οι ίδιοι στους συμπολίτες μας οι οποίοι είναι στο σπίτι, ένα μεγάλο, ένα πλατή χαμόγελο. Οπότε και πάλι μπράβο Υπουργέ, μπράβο Δήμαρχε και θα χαρώ πάρα πολύ να δω πώς δουλεύει το πρόγραμμα συγκεκριμένα στην Καλλιθέα. Κύριε Πρόεδρε, 20ετή εμπειρία στο βοήθεια στο σπίτι. Το παραδοσιακό λοιπόν βοήθεια στο σπίτι έχει εξυπηρετεί εβδομαδιαίως 300 περίπου οικογένειες. Με το που έγινε νομοθετική πρωτοβουλία από το Υπουργείο Εσωτερικών, από τον Υπουργό, αμέσως ξεκινήσαμε τη δημιουργία του νέου προγράμματος, το οποίο ξεκίνησε στις 20 περίπου. Καταγράφονται καθημερινώς και εξυπηρετούνται ανάγκες σε είδη πρώτης ανάγκης φάρμακα, αλλά και έγγραφα, όπως ορίζονται την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Η καταγραφή γίνεται με δύο τρόπους. Είτε από το τηλεφωνικό κέντρο εδώ του βοήθεια στο σπίτι, της κοινωνικής υπηρεσίας, είτε από το 15600, που είναι μόνιμο κολοσέντερ, που έτσι κι αλλιώς είχε ο Δήμος Καλλιθέας, είτε μέσω της πλατφόρμας μαζί στην κρίση. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από τις βασικές υποδομές που είχε έτσι και αλλιώς ο Δήμος πριν την κρίση, το κοινωνικό παροπολείο και το κοινωνικό φαρμακείο. Η ροή των εργασιών είναι ως εξής. Ξεκινάμε από την εισερχόμενη κρίση, το τηλεφωνικό κέντρο από δύο άτομα να πάρουν για δέχεται τα αιτήματα. Αμέσως μετά το παραπέμπει για να μην κάνετε χρόνο σε άλλους ανθρώπους, τρεις αναβάλλοντα που συμπληρώνουν την ηλεκτρονική έλυση. Θέλω να κάνω μία την παρότι είμαστε στην κρίση, προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα. Μετά γίνεται μία πρωτόλια, θα έλεγα, κοινωνική έρευνα, όπως ορίζει την πράξη νομοθετικού περιεχομένου και να δούμε αν ο ετούντας είναι πραγματικός δικαιούχος
και πάμε πλέον στη λειτουργία. Δηλαδή πάμε τους συσκευαστές, οι οποίοι αναλαμβάνουν τις παραγγελίες, συσκευάζουν τα πακέτα σε δύο χώρους του Δήμου και στη συνέχεια τα διοικητεύουν στους ωφελούμενους. Έχουμε και κάποιες χορηγίες μέσα στην κρίση πέραν από την υπάρχουσα υποδομή του Δήμου Καλλιθέας, είτε σε τέτοια οχήματα μέσω της ΚΕΔΕ, είτε σε υλικό από την περιφέρεια Αττικής, αλλά και από άλλους ιδιωτικούς φορείς. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντική είναι η προσέλευση εθελοντών. Έχουμε περίπου 40 εθελοντές μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας, η οποία έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί στο βοήθεια στο σπίτι, αλλά θα χρησιμοποιηθούν ιδιαίτερα τις επόμενες μέρες τις διανομές αγαπών και συζητήρων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών. Τα στοιχεία που δείχνω σε αυτό το πιτάκι, το πάιτσα, είναι τα αιτήματα μέχρι 14/4, έτσι για να δούμε ενδεικτικά την καταδομή. Βλέπετε τα περισσότερα αιτήματα είναι διανομές τροφίμων, λιγότερα διανομές ναυμάτων και 50 όλων είδους υπηρεσίες, είτε έγγραφα στο αποτοκέρ, είτε να εγγραφούν στις άλλες κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου. Την πρώτη προσέγγιση για το προφίλ των ετούντων είναι περίπου, είναι κυρίως οικογένειες σε 8-15% μεσαίας ηλικίας, με κυρίως άποροι ή με κάποια μορφή αναπηρίας που δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι τους. Και το υπόλοιπο 25% αποτελείται από μοναχικά άτομα. Είναι επικίνδυνη κοινωνική διαστρωμάτωση, αλλά κυρίως είναι άποροι εδώ στην Καλλιθέα. Είτε και οικογένειες με παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα αλληλεγγύης. Ενώ έχουμε και 4-5 περιστατικά από είτε από οικογένειες που έχουν, ας πούμε αυτή τη στιγμή έχουμε 2 οικογένειες που είχαν νοσούντα στο περιβάλλον τους ή άλλες 2 οικογένειες που έχουν βγει σε καραντίνα. Τέλος, θέλω να πω ότι έχουμε συμπληρώσει την υποστήριξη του νέου βοήθεια στο σπίτι με μια γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, η οποία λειτουργεί από την 26 Μαρτίου, Δευτέρα με Παρασκευή. Είναι στελεχωμένη στην πρώτη γραμμή από 2 ψυχολόγους και 2 κοινωνικούς λειτουργούς, ενώ ο δεύτερη γραμμή υπάρχει ένας ψυχίατρος. Έχει υποστηριχτεί 32 συμπολίτες μας. Υπάρχουν και πολλές άλλες δράσεις που έχουν γίνει μέσα στην κρίση, όπως τηλεεκπαίδευση σε πολιτιστικές μας δράσεις, το δημοτικό μας οδείο σχεδόν λειτουργεί σε 75% μέσω Skype, πολλές δραστηριότητες μέσω καναλιού του YouTube του Δήμου, είτε δημιουργική απασχόληση, είτε με μαθήματα γυμναστικής και παραδοσιακών χωρών, είτε άθληση. Και νομίζω ότι για να κλείσω ότι αυτή η κρίση μας αφήνει και καλές πρακτικές, αυτό που λέει ότι η κρίση δημιουργεί ευκαιρίες, να δούμε τη λειτουργία των Δήμων διαφορετικά, και νομίζω ότι θα κρατήσουμε και την γραμμή ψυχολογική υποστήριξη και τις τηλεκτρικές υπηρεσίες που τις είχαμε και πριν την κρίση, αλλά δεν έχουμε ευθύνη, την τηλεργασία και την τηλεκπαίδευση. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα ως την πολιτεία για την ηθική και νομοθετική και οικονομική υποστήριξη που μας έχει προσφέρει. Πολύ ωραία. Υπουργέ, θες να προσθέσεις δύο κουβέντες πριν πάμε να μιλήσουμε με τους εργαζόμενους στο πρόγραμμα. Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα ξανά. Για να μην επαναλάβω τα όσα ακριβή είπες γύρω από την διαδικασία του προγράμματος, τα οποία περιγράφησαν με απόλυτη αξιοπιστία, αυτό που με έχει εντυπωσιάσει και εδώ στην Καλλιθέα, όπου γίνεται μια πρότυπη δουλειά στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, με το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι και με όλες τις υπόλοιπες δράσεις που έχει αναπτύξει ο Δήμος, οι οποίες περιέγραψε προλίγου ο Δήμαρχος,
Είναι εντυπωσιακό ότι παρόμοια είναι η κατάσταση σε πάρα πολλούς δήμους της χώρας, οι οποίοι έχουν πάρει σπουδαίες πρωτοβουλίες και έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα της κυβέρνησης και εσάς προσωπικά, να βρεθούμε δίπλα στους πολίτες που έχουν ανάγκη, να στηρίξουμε τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Τα ίδια διαπίστωσα τις προηγούμενες ημέρες στο Περιστέρι, στη Νέα Σμύρνη, στο Ελληνικό, στο Κερατσίνι, στη Θεσσαλονίκη, παντού σε όλη τη χώρα. Δεν υπάρχει ούτε μια περιοχή που να μην προσπαθούν. Από την πλευρά του Υπουργείου Εσωτερικών υπογραμμίζω ότι είμαστε σε συνεχή επαφή και με τους εργαζομένους στο Βοήθεια στο Σπίτι, με το συντονιστικό τους, για να εξετάζουμε τα προβλήματα. Από την πλευρά του Υπουργείου Εσωτερικών οι πληρωμές γίνονται αμέσως. Η ροή μετά προς τους εργαζόμενους έχει σχέση με το τι κάνει ο κάθε Δήμος. Η Καλλιθέα είναι απολύτως συνεπής και κάνει εξαιρετική δουλειά και σε αυτό το τομέα. Ενώ μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και η ασφάλεια των εργαζομένων, γι' αυτό είναι άπαντες εφοδιασμένοι. Έχουμε δώσει 400.000 μάσκες στην αυτοδιοίκηση, προκειμένου να προταχθεί η ασφάλεια των εργαζομένων του Βοήθεια στο Σπίτι. Και από το Σάββατο ξεκινάμε στο Λεκανοπέδιο Αττικής και στην Κεντρική Μακεδονία το πρόγραμμα που μαζί είχαμε συζητήσει, Πρόεδρε, για την σύντηση όλων των πολιτών. Εδώ στην Καλλιθέα, νωρίτερα ο Δήμαρχος με ενημέρωσε ότι αυτό αφορά 300 οικογένειες. Πρόκειται για σπουδαία δουλειά. Θα ξεκινήσει το Σάββατο το απόγευμα και η οποία δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν είχε τη συνδρομή και του Δήμου Καλλιθέας, όπως και των 66 Δήμων στην Αττική, σε συνεργασία με την Περιφέρεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Δήμαρχε, να μιλήσουμε λίγο με τους εργαζόμενους. Βεβαίως, Πρόεδρε, είναι στο πλάνο η κυρία Φίβη Θεοδοσοπούλου, είναι διευθύντρια κοινωνικής πολιτικής και κοινωνιολόγος. Καλημέρα κυρία Θεοδοσοπούλου. Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα και συγχαρητήρια στη δουλειά που κάνετε. Ευχαριστώ. Τα συγχαρητήρια θα τα μοιραστώ και με όλους τους συναδέλφους που όλο αυτό το διάστημα προσπαθούν πραγματικά πάρα πολύ σκληρά και στην πρώτη γραμμή. Ο Δήμαρχος μας κάλυψε βέβαια στο μεγαλύτερο κομμάτι το τι κάνει αυτή η δομή πλάς, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι και οι υπόλοιπες κοινωνικές δομές, όπως και το συμβατικό Βοήθεια στο Σπίτι και το κοινωνικό παντοπολείο και άλλες διανομές, συνεχίζουν να γίνονται. Απλά το πρόγραμμα αυτό έχει μια πολύ μεγάλη αμεσότητα, πιάνει μια πολύ μεγαλύτερη γκάμα πληθυσμιακή από το συμβατικό Βοήθεια στο Σπίτι. Δεν υπάρχουν γραφειοκρατικές διαδικασίες, γιατί δεχόμαστε πολύ το κατομολογίαν, όπως αναφέρεται και στην εγκύκλιο. Και προσπαθούμε άμεσα να λύσουμε θέματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί σε ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν ή δεν πρέπει να μετακινηθούν από το σπίτι. Είμαι στη διάθεσή σας, οποιαδήποτε άλλη ερώτηση θα θέλατε να κάνετε πιο συγκεκριμένη. Εγώ αυτό που θέλω να τονίσω και νομίζω ότι έχει μια μεγάλη σημασία είναι ότι πρώτον, αν θέλουμε να κάνουμε ουσιαστική κοινωνική πολιτική, πρέπει να πάμε εμείς στο πρόβλημα. Και το να πάμε εμείς στο πρόβλημα σημαίνει να πάει η κρατική οντότητα που έχει τη μεγαλύτερη οικειότητα και εξοικείωση με το πρόβλημα, και αυτός είναι ο Δήμος. Είπατε κάτι σημαντικό. Εσείς ξέρετε ποιος έχει το πρόβλημα. Εμείς ως κεντρικό κράτος θα δούμε κάποια αντικειμενικά δεδομένα, κάποια φορολογική δήλωση, κάποια στοιχεία τα οποία ενδεχομένως μπορούμε να διασταυρώσουμε. Δεν θα μας αποκαλύψουν όμως ούτε την έκταση ούτε την πραγματική ένταση του προβλήματος, εάν δεν μπείτε μέσα στο σπίτι. Αυτό εσείς μπορείτε και το κάνετε. Άρα έχετε μια πολύ πιο στοχευμένη εικόνα για το που πραγματικά υπάρχει ανάγκη για βοήθεια. Ξέρετε ποιος λέει αλήθεια και ποιος ενδεχομένως μπορεί στις λίγες περιπτώσεις θέλει να εκμεταλλευτεί την καλοσύνη ή τη γενοδορία του Δήμου. Και έχετε και τη δυνατότητα να παρέχετε κάτι εξαιρετικά σημαντικό πέραν της φυσικής ενδεχομένως διανομής τροφίμων, μια καλή κουβέντα, μια συζήτηση, ένα χαμόγελο, να αντιμετωπίσουμε τη μοναξιά της τρίτης ηλικίας, που δυστυχώς και στην Ελλάδα είναι ένα πρόβλημα, ευτυχώς σε μικρότερη ένταση από τις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και αυτή η προστιθέμενη αξία, ξέρετε, είναι μη αποτιμήσιμη. Θα έλεγα ότι είναι αναντικατάστατη. Και όσο και αν στη ζωή μας με μεγάλη ταχύτητα μπαίνουν καινούργια ψηφιακά εργαλεία,
Αυτή η δυνατότητα του Δήμου να μπορεί να μπει σε ένα σπίτι και να καταλάβει πραγματικά πού είναι το πρόβλημα και να έρθει να το υποστηρίξει σε αυτό το επίπεδο, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το είχαμε ήδη, το ενισχύουμε τώρα και θα πρέπει να το διαφυλάξουμε και την επόμενη μέρα, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι θα υπάρξει μια σταδιακή μετάβαση στην κανονική, οικονομική και κοινωνική ζωή. Δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει από τη μία στιγμή στην άλλη. Οι δε ευάλωτοι, μεγάλες ηλικίες, άνθρωποι με υποκείμενα νοσήματα, κατεξοχήν οι αποδέκτες αιτημάτων για υποστήριξη μέσω του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι, θα πρέπει να τους προστατεύσουμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ότι ένας νέος υγιής, ο οποίος μπορεί να βγει από το σπίτι του πιο γρήγορα και να πάει στη δουλειά του ή να ανοίξει το κατάστημά του. Γι' αυτό και αποδίδω πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό το οποίο είπατε και θα ήθελα έτσι να μου μιλήσετε λίγο και για το πώς γίνονται. Φαντάζομαι ότι υπάρχει μια προσμονή του κόσμου όταν θα πάτε στο σπίτι, δηλαδή έχετε αποκτήσει μια προσωπική σχέση με τις οικογένειες αυτές, τους συμπολίτες μας, τους οποίους βλέπετε, έτσι δεν είναι? Περισσότερους ωφελούμενους τους γνωρίζουμε και από άλλα προγράμματα. Η ειδοποιώς διαφορά αυτού του προγράμματος είναι ότι βρέθηκαν να έχουν ανάγκη και άνθρωποι που σε άλλες περιπτώσεις δεν θα προσέτρεχαν κοινωνικές υπηρεσίες. Δηλαδή συνταξιούχοι του ΙΚΑ, οι οποίοι είναι μοναχικοί, άνθρωποι που οι οικογένειές τους είναι μακριά. Και οπότε έχει και μία ευρύτητα, αγκαλιάζει πολύ μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού. Και μας επιτρέπει να δούμε, όπως είπατε προηγουμένως, και να λίγο να ατσαλωθούμε και για την επόμενη μέρα. Γιατί αυτό μας απασχολεί πολύ και ως υπηρεσίες και ως κοινωνικούς επιστήμονες, βέβαια. Ναι. Θέλετε να μου κάνετε μια μικρή έτσι, οπτική ξενάγηση στο χώρο? Ναι. Τώρα πηγαίνουμε προς το χώρο του κοινωνικού παντοπολίου, όπου γίνεται συσκευασία των πακέτων και ακολουθεί η διαδικασία της διανομής. Όπως βλέπετε, εδώ έχουμε αυτοκίνητα, τα οποία είναι ήδη φορτωμένα με πακέτα που θα μοιραστούν σήμερα. Κάποια από αυτά τα αυτοκίνητα είναι και αυτοκίνητα τα οποία διατέθηκαν τώρα μέσω των εταιριών ενοικιάσεων, έτσι δεν είναι? Είναι με συμβατικές πινακίδες, γιατί είναι τα αυτοκίνητα που ήρθαν μέσω ΚΕΔΕ από τους... Ναι, είναι το πρόγραμμα που τρέξαμε κεντρικά. Μπορούμε να σας δείξουμε ποια είναι τα είδη αυτά τα οποία περιέχονται στα είδη πρώτης ανάγκης, δηλαδή βλέπετε είναι κονσέρβες, είναι αλεύρια, είναι ξηρά τροφή, κομπόστες. Μάλιστα. Ρύζια, λάδια, ναι. Μπισκότα. Μάλιστα. Και αυτή είναι μια τυποποιημένη συσκευασία, είναι η ίδια που θα πάει σε όλα τα σπίτια αυτή, έτσι, είναι λίγο πολύ? Ακριβώς. Έχει σχέση βέβαια με τον αριθμό... Των μελών βέβαια, της οικογένειας. Ναι. Εδώ είναι κάθε αυτοκίνητο, έχει βέβαια τον οδηγό του και τον συνοδό, ο οποίος συνοδός, αν πηγαίνει, ανεβαίνει πάνω στο σπίτι και παραδίδει τα τρόφιμα. Εδώ έχουμε έναν, παραδείγματος χάρη, τον κύριο Δημήτρη, είναι οδηγός στο Δήμο Καλλιθέας πάρα πολλά χρόνια. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Δημήτρη, και καλή Ανάσταση εύχομαι. Και μπράβο για τη δουλειά που κάνετε. Θέλετε λίγο να μας πεις, Δημήτρη, πώς είναι η διαδικασία αυτή, πώς τη βιώνετε εσείς? Πόσες διαδρομές, πόσες παραδόσεις θα κάνει σήμερα ο κύριος Δημήτρης τροφίμων? Διαδρομές κάνουμε ανάλογα με τα τηλεφωνήματα που κάνουν στους Δήμους. 35-30 για κάθε πλήρωμα. Μάλιστα. Σήμερα σε βλέπω. Οπότε τους δρόμους της Καλλιθέας τους ξέρεις απ' έξω, φαντάζομαι, Δημήτρη, έτσι δεν είναι? Ναι, πάνω κάτω ξέρουμε. Είμαστε 20 χρόνια στο Δήμο, πάνω κάτω ξέρουμε. Και πάλι κάποια στενάκια μέσα καλά, το GPS. Καλά, δεν πειράζει. Μπράβο, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρωθυπουργέ. Λοιπόν, τώρα θα πούμε στον χώρο του κοινωνικού παντοπολίου, που όπως είπα γίνεται η συσκευασία και η διατήρηση των τροφίμων, τηρώντας όλες τις προϋποθέσεις υγιεινής.
Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Εδώ σας δείχνουμε το χώρο των τροφών. Υπάρχει και δεύτερο χώρο μεγάλο σε κάποιο άλλο σημείο της Καλυθέα της Πακιάρης και αποθήκευση. Στις Τζιτζιφιές έχω οργανώσει, πρόεδρε, τα logistics. Α, μάλιστα. Ναι. Και εδώ είναι ο χώρος που παίρνουμε κάθε μέρα, φορτώνονται τα αυτοκίνητα και γίνονται οι διαδρομές που σας είπαμε προηγουμένως. Πολύ ωραία. Εδώ θα σας δείξω και πιο ήσυχα ένα πακέτο. Ναι. Βλέπετε, έχουμε μπριγανιές, έχουμε γάλατα, έχουμε αλεύρια, έχουμε μπισκότα, γιατί χρειάζεται και το γλυκό αυτές τις μέρες. Υπάρχουν επίσης, εδώ βλέπουμε τα λάδια και τις ξηρές τροφές. Υπάρχει επίσης πουρέ πατάτας. Οπότε, έχοντας δει αυτό, μπορούμε να προχωρήσουμε να σας ξεναγήσουμε και στο κοινωνικό μας φαρμακείο, όπου από εκεί, με συνταγή βέβαια την οποία παίρνουμε από τον πολίτη και τη φέρνουμε στο κοινωνικό φαρμακείο, εκτελούνται συνταγές ή σε άλλες περιπτώσεις που τα άτομα δεν είναι άπορα και θα εντάσσονται στο κοινωνικό φαρμακείο, τότε παίρνουμε τη συνταγή και πηγαίνουμε ή στο ΝΕΟΠΗ ή στο... Ναι. Διεκπαιρώνεται για λογαριασμό του τη συνταγή, απλά δεν χρειάζεται να πάει ο ίδιος. Ναι, ακριβώς.